techblog.gr, κρατάω στα χέρια μου το HTC Desire HD, την καινούργια ναυαρχίδα στα Android κινητά της HTC, με οθόνη, μεγάλη οθόνη αφής 4,3 ίντσες διαγώνιος, ανάλυσης 480x800 pixel, Super LCD, 262.000 χρώματα. Το φοράει επεξεργαστή 1 GHz, η μνήμη RAM είναι 768 MB, έχουμε είσοδο για κάρτες μνήμης microSD, Wi-Fi NE, το γρήγορο, το καινούριο, GPS, Bluetooth, κάμερα 8 MP με διπλό LED flash, η οποία κάμερα μπορεί να τραβήξει και βιντεάκι 1280x720. Βλέπουμε, εδώ είναι το μεγαφωνάκι HTC, μεταλλικό σασί με το νέο HD Sense, και βλέπουμε εδώ πέρα ότι σε ό,τι αφορά τον ήχο για τα βιντεάκια μας έχουμε Dolby Mobile και SRS για να κάνει πιο πιστευτό έτσι το κινηματογραφικό κλίμα, γιατί είναι μεγάλη οθόνη, 4,3 ίντσες και μπορούμε να δούμε ωραίες ταινιούλες. Να δείξω γενικά το κινητό, αυτό είναι το πρώτο από τα βίντεο που θα σας κάνω με το hands-on. Εδώ πέρα είναι η λεπτομέρεια που είναι το μεγάφωνο. Αυτή εδώ πέρα είναι το λεντάκι το οποίο αναβοσβήνει για τα notifications μας. Επίσης κάπου εδώ πέρα βρίσκεται και ο αισθητήρας για τη φωτεινότητα της οθόνης, ή που όταν το πλησιάζουμε στο αυτί μας σβήνει εντελώς η οθόνη. Να πω ότι δεύτερη κάμερα για βίντεο κλήσεις δεν έχουμε. Τα πλήκτρα είναι εδώ πέρα touch, τα βλέπετε, home και τα λοιπά. Εδώ είναι η έξοδος των ακουστικών, υποδοχή micro USB για σύνδεση με τον υπολογιστή αλλά και για φόρτιση του κινητού. Κάποιες άλλες λεπτομέρειες γύρω γύρω, εδώ είναι το κουμπί για το άνοιγμα κλείσιμο της οθόνης. Το έχω βάλει σε λειτουργία πτήσης, είμαι σε Wi-Fi, αλλά το έχω βάλει σε λειτουργία πτήσης επειδή έχω μέσα την κάρτα SIM για να μην χτυπήσει κάποιο τηλέφωνο την ώρα που κάνω το βίντεο. Βλέπουμε λοιπόν κάποιες άλλες λεπτομέρειες από το κινητό. Εδώ πέρα τα πλήκτρα για ήχου, αλλά και μόνο ήχου. Και πάμε να δούμε γενικά κάποια πραγματάκια. Δείτε εδώ πέρα. Βγάζοντας αυτό εδώ το καπάκι, το οποίο είναι πλαστικό, έχουμε πρόσβαση στην κάρτα microSD και στην κάρτα SIM. Βλέπετε εγώ εδώ πέρα, εντάξει, επειδή χρησιμοποιούσα τη SIM μου, είχα πάρει μια microSIM για το iPhone 4, έχω πάρει και τον ειδικό ανταπτοράκο και τη βάζω. Οπότε εδώ πέρα, παιδιά, το βλέπετε πως είναι το κινητό. Σας κάνω και αυτό το κοντινό. microSD εκεί πέρα και SIM εδώ, τίποτα άλλο από εδώ πέρα, και έτσι ξανά κουμπώνει. Επίσης, να το κλείσω το κινητό, να δείτε και κάτι, παρατηρήστε κάτι που έχει φτιάξει η HTC. Αν θέλουμε να κλείσουμε το κινητό, καταρχάς ευτυχώς με το που θα πατήσω απενεργοποίηση δεν έχει επιβεβαίωση ναι ή όχι, σβήνει κατευθείαν. Έσβησε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε ακριβώς τι έχει κάνει. Όταν το σβήνουμε λοιπόν, η HTC έχει φτιάξει ένα κόλπο που ουσιαστικά το κινητό μπαίνει σε κατάσταση hibernate, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε στα Windows. Με αποτέλεσμα αυτό να είναι τώρα σε μια κατάσταση stand-by, καταναλώνοντας ελάχιστη ενέργεια από την μπαταρία. Η μπαταρία, να πω, η οποία είναι 1230 mAh, μικρή θα λέγαμε ότι είναι για αυτό το κινητό, για αυτή τη μεγάλη οθόνη και τα λοιπά. Κρατάει, σας βγάζει μία μέρα. Πάμε λοιπόν, κοιτάξτε πόσο γρήγορα ξαναεπανέρχεται το κινητό, πόσο γρήγορα ανοίγει. Τώρα έχει ξεκινήσει κατευθείαν, το βλέπετε. Αλλά ουσιαστικά δεν έχει κλείσει ποτέ το κινητό. Πάμε να το ξαναδούμε. Έχει μπει απλά σε μια κατάσταση stand-by και η κάποια μπαταρία, αλλά λένε απειροελάχιστη, λέει η HTC. Ακόμα δεν έχει σβήσει. Να χαθεί το φως εδώ από τα πλήκτρα. Χάθηκε και κοιτάξτε πόσο γρήγορα ξεκινάει. Αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, είναι σε μια κατάσταση stand-by. Και γιατί, τι θέλω να σας δείξω πάνω σε αυτό. Θέλω να σας δείξω ότι τώρα που θα βγάλουμε την υποδοχή
για την μπαταρία, θα δείτε πραγματικά πόση ώρα κάνει να ξεκινήσει. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα, εκτός από αυτό εδώ πέρα το θικάκι που μπαίνει η micro SIM και η SIM και η καρτούλα μνήμης micro SD, έχουμε και αυτό εδώ πέρα την υποδοχή, όπου είναι η μπαταρία, το βλέπετε πως ανοίγει, και αυτό πλαστικό, και εδώ πέρα παιδιά έχουμε την μπαταρία. Σας κάνω και ένα κοντινό εδώ πέρα να δείτε πως συρταρώνει, μεταλλικό επαναλαμβάνω το σασί. Να τη λοιπόν και η μπαταριούλα, 1230 mAh και έτσι μπαίνει μέσα. Το βάζω τη θηκούλα εδώ και πάμε τώρα να το ανοίξουμε, να δούμε κανονικά, αφού έχει βγει η μπαταρία, πόση ώρα κάνει το μπουτάρισμα. Είπα λοιπόν παιδιά ότι θα κάνουμε αρκετά βίντεο για να δείξουμε τα πάντα σε ό,τι αφορά το HTC Desire HD. Να το βλέπουμε τώρα που κάνει το μπουτάρισμα. Quietly brilliant. Το YouTube μας αφήνει μέχρι 10 λεπτά συνεχόμενου βίντεο, οπότε λογικά αυτό είναι το πρώτο, πιστεύω θα ακολουθήσουν άλλα 2, 3 βίντεο δηλαδή θα έχουμε στο σύνολο για το hands-on του Desire HD. Desire HD που κυκλοφορεί τώρα μέσα στο Νοέμβριο του 2010 με τιμή 599 ευρώ, 6 εκατοστάρικα δηλαδή. Φόρτωσε. Και πάμε να κάνουμε έτσι μια γρήγορη πλοήγηση στο μενού, γενικά. Εδώ είναι η οθόνη, ας φορτώσει λιγάκι, ας του δώσουμε λίγο χρόνο να μπουτάρει για τα καλά. Okay. Εδώ λοιπόν είναι οι οθόνες μας, το βλέπετε πόσο ωραία ρολάρει. Πραγματικά όμορφα. Ας πάω να συνδεθώ στο Wi-Fi. Για να έχουμε και σύνδεση στο ίντερνετ. Okay, λήψη συνδεδεμένο. Τέλεια. Εδώ πέρα βλέπουμε τα γνωστά της HTC. Κοιτάξτε πόσο ωραία. Για να πάμε από οθόνη σε οθόνη. Αν δεν θέλουμε να πηγαίνουμε έτσι. Κοιτάξτε πόσο ωραία. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλίτσα στο HTC Sense, ώστε να είναι όλα smooth και ωραία. Κοιτάξτε πόσο όμορφα το γίνεται. Να μου πείτε τι απλό που είναι. Ναι, όμως κοιτάξτε λεπτομέρεια που έχει δώσει στο user interface. Και έτσι παιδιά, ρολάρει όπως το βλέπουμε. Μπορούμε φυσικά να φτιάξουμε όπως θέλουμε τις κεντρικές μας αυτές οθόνες. Έτσι, όπως ακριβώς θέλουμε. Εδώ πέρα πλοήγηση μέσα στο μενού. Όλα τα applications, έχω κατεβάσει αρκετά από το Android Market. Ωραία ρολάρι και εδώ, το βλέπουμε. Μενού, τα πετσαρία, κινούμενες τα πετσαρίες από πίσω. Κοιτάξτε και εδώ πέρα πάλι τι ωραία δουλίτσα που έχει κάνει στο user interface. Πόσο έτσι lifestyle και ωραία παρουσιάζει το πώς θα μπορέσουμε να διαλέξουμε κάποιο live wallpaper από πίσω. Π.χ. βλέπετε έχει και του Galaxy, έχει και του Android, του Nexus One. Okay. Ας βάλουμε το δικό του. Μπήκε και φυσικά εδώ πέρα που βλέπετε αυτή την μπαρίτσα κάτω μπορούμε να τη φτιάξουμε όπως θέλουμε εμείς. Είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο το user interface του κινητού και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πλησιάζει στο τέλος το πρώτο δεκάλεπτο βιντεάκι. Συνεχίζουμε στο δεύτερο όπου θα σας δείξω πλήρως το νέο HTC Sense και την παραμετροποίηση πώς μπορούμε να κάνουμε. HTC Likes, Hub και τα λοιπά. Techblog.gr, συνεχίσουμε στο δεύτερο επεισόδιο. Bye bye!